Θα ήθελα να ευχηθώ να έχουμε όλοι μια καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Ο βασικός στόχος της ομάδας είναι να παρουσιάσουμε ένα σύνολο με ένα αρεστό μπάσκετ, στο οποίο να ικανοποιήσει τον κόσμο εδώ των Χανίων και εδώ φιλαθλό κοινό. Και παράλληλα, ο βασικός μας στόχος είναι να παραμείνει η ομάδα στην κατηγορία. Ευελπιστούμε ότι θα είμαστε έτοιμοι. Αυτά θα το δούμε. Σίγουρα δεν είμαστε ομάδα του κέντρου. Υπάρχει δυσκολία ότι έχουμε ξεκινήσει αρκετά αργά την προετοιμασία. Συν ότι οι τρεις ξένες μας θα μπουν μετά από δύο εβδομάδες και θα κοιτάξουμε αυτό να το δέσουμε. Αλλά οφείλουμε και είναι δουλειά μας να είμαστε έτοιμοι όταν ξεκινήσει η πρώτη αγωνιστική, τα επίσημα παιχνίδια. Νομίζω ότι κάναμε πολύ στοχευμένες και καλές κινήσεις με υπομονή και επιμονή. Θεωρώ ότι έχω αρκετή εμπειρία, έχω περάσει από 5 ομάδες στην Α1. Άμα δείτε στις 12 ομάδες που υπάρχουν αυτές στην Α1, έχω περάσει από 6 πάγκους. Νομίζω ότι κάναμε πολύ καλές κινήσεις. Πήραμε ξένες οι οποίες ευελπιστώ ότι θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ. Κρατήσαμε έναν κορμό από παίκτες οι οποίες υπήρχαν τα προηγούμενα χρόνια εδώ πέρα. Προσθέσαμε κάποιες αφηνίες και όλα θα βγούμε στο γήπεδο. Είμαστε αρκετά καλά έτσι. Έχουμε 6 ηλικιακά γυναίκες, 3 οι ξένες 9. Μία η κοπέλα, θα δούμε με τη Φωτιάδη τι γίνεται. Υπάρχει ένα θέμα να πάμε σε 10 ηλικιακά γυναίκες. Οι μικρότερες ηλικίας παίκτριες, το επίπεδο τους είναι πάρα πολύ ψηλό. Έχουν τις εθνικές ομάδες στις Under 18, Under 17. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά καλά ως προς το ψυχολογικό. Είμαστε πολύ χαρούμενοι βασικά που συμμετέχουμε σε αυτό το πρωτάθλημα της Α1. Είναι κάτι γνώριμο θα έλεγα για την ομάδα τώρα, γιατί έχει πολλά χρόνια που είχε παραβρεθεί βασικά στα σαλόνια της Α1. Ανυπομονούμε για αυτή τη χρονιά. Θεωρώ ότι θα είναι, επειδή είναι και διαφορετική ομάδα φέτος, διαφορετικός προπονητής, έχουν γίνει διάφορες προσθήκες, θα προσθεθούν και 3 ξένες παίκτριες, οπότε το επίπεδο αυτομάτως αλλάζει. Θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, την υγεία μας να έχουμε πάνω απ' όλα και όλα θα πάνε καλά. Η ομάδα έχει στηθεί από τον προπονητή, θεωρώ, πολύ σωστά, σε όλες τις θέσεις είμαστε πλήρεις. Με τη δουλειά στο γήπεδο την καθημερινή, πιστεύω θα ανταπεξέλθουμε και στις προσδοκίες που έχει το πρωτάθλημα της Α1. Η Α1 ήρθε λίγο απότομα για μας, ωστόσο η ομάδα θεωρώ ότι ήταν αρκετά έτοιμη για αυτό το εγχείρημα. Η διοίκηση το στηρίζει από ό,τι φαίνεται, έτσι. Και έχει και ένα αρκετά καλό ελληνικό κορμό κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα η ομάδα αρχικά θέλει να σωθεί στην κατηγορία, να καθιερωθεί, να έχει ένα όνομα, να προωθήσει νέα παιδιά από τις ακαδημίες, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να προωθούν τα παιδιά των ακαδημιών, κακά τα ψέματα. Από εκεί πέρα, η προσωπική μου στόχη είναι να είναι μια καλή χρονιά για όλους μας, χωρίς τραυματισμούς και για τις συμπαίκτριές μου και για μένα. Και βασικά η ομάδα να πετύχει το στόχο της. Αυτός είναι ο προσωπικός μου στόχος. Όπως κάθε αθλήτρια, έτσι και εγώ κοιτάω το καλύτερο για το μέλλον μου. Πιστεύω ότι τα Χανιά ήταν μια ομάδα σοβαρή, που έχει κάποιο σχέδιο, κάποιο πλάνο. Αυτό το έδειξε και από το γεγονός ότι προσέλαβε τον κότσο Ανάκο, τον οποίο εγώ συνεργάστηκα και πέρσι φυσικά στον Άγιο Δημήτριο που ανέβηκαμε στην Α1 με την ομάδα του Κρόνου. Έδειξε ότι έχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο, μας κέρδισε νομίζω. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Από εκεί και πέρα πρέπει να το δείξουμε στο γήπεδο με τις πράξεις και όχι με τα λόγια.